ο πρόεδρος Μακρόν πρέπει να κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία. Ναι. Πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Με αυτόν έχουμε χτίσει μια πολύ μεγάλη συμμαχία. Μάλιστα. Για την Ευρώπη είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Και προσωπικά είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι δυνάμεις του λαϊκισμού δεν θα επικρατήσουν. Παρότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει ποντάρει στο ότι οι δυτικές κοινωνίες, οι οποίες κατά τη δική του γνώμη είναι διεφθαρμένες και αδύναμες, θα ρίξουν τις κυβερνήσεις τους λόγω του πληθωρισμού για να μπορέσει να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να συνεχίσει αυτά που κάνει εκεί. Είμαι όμως βέβαιος, είμαι βέβαιος, ότι ο λαός Γαλλίας στο τέλος θα επανεκλέξει πρόεδρο τον πρόεδρο Μακρόν. Οι Ευρώπη δεν λύνονται, κόβονται, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχει φτάσει ακόμα αργή σε ομοσπονδιακή διακυβέρνηση. Και ο Πούτιν έκανε και μια άλλη πονηριά, αν θέλετε να σου την πω, να την ξέρετε. Το γεγονός ότι έκανε την εισβολή στην Ουκρανία τώρα, ναι, λένε οι φιλοπουτινικοί και στην Ελλάδα εκεί, αυτοί που γκρινιάζανε προχθές, ότι προκλήθηκε ο Πούτιν γιατί η Ουκρανία δεν δήλωνε ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως είναι μια πρόκληση, αν την πάρουμε ότι είναι πρόκληση, δεν θεωρώ, αλλά ας πούμε ότι είναι πρόκληση, διαρκής. Γιατί επέλεξε τώρα να επιτεθεί? Διότι θεώρησε ότι μετά την πανδημία είναι τόσο πιεσμένα τα δημόσια οικονομικά όλων των ευρωπαϊκών κρατών, που δεν θα μπορέσουν να την βάλουν κυρώσεις, γιατί αυτά είχαν μεγάλη επίπτωση στις δικές τους οικονομίες. Προς το τελευταίο έκανε λάθος όμως, ναι, γιατί η Ευρώπη αντέδρασε ενωμένα, ναι, συντεταγμένα και όπως έπρεπε. Αποτέλεσμα δεν έχουμε ακόμη. Και όλοι δεν αυτοί μπορεί να... Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Μητσοτάκης. Ένα λεπτό.